Ο Σμυρνής, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για τους τοξοβόλους. Θα βγάλει έξω για τον Βόνια. Μέχρι μέσα ο Βόνια αφήνει την μπάλα στο καλάθι και πετυχαίνει τους πρώτους πόντους του ντέρμπι. Εμίρογλου παίρνει σκρίνα από τον Παρικάκη, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά. Εμίρογλου, Γκίνος, Λυκοπάντης. Ανάμεσα σε δύο, ωραία προσπίση. Πολύ ωραίο το καλάθι από τον Κάρολο Λυκοπάντη. Πεταβράκης, ωραία πάσα. Είδε το κόψιμο του Εμίρογλου και ο τελευταίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι, δίνοντας προβάδισμα στον Διαγόρα. 4-2. Καλά box out και το rebound για τον Διαγόρα με τον Λυκοπάντη. Με συγχωρείτε. Πάσα για τον Πεταβράκη, μία ακόμη για τον Λυκοπάντη. Άστοχος, επιθετικό rebound και ο Πεταβράκης τελειώνει τη φάση με τον Αλέξανδρο Κίνο να κατεβάζει την μπάλα για τον Διαγόρα. Πεταβράκης, Γκίνος, goal foul. Πολύ ωραία συνεργασία. Παρέμεινε το 9-2 και τώρα ο Ιάλισσος με τον Μπόζιτς. Μπόζιτς μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Παλικαρίσια προσπάθεια από τον Μπόζιτς. Στο παιχνίδι και ο Ζόγλου. Παρικάκης, Γκίνος, Μυρόσαβιτς. Δεν θα πάρει το σούτ, απέναντί του ο Καταβένης. Κλείνεται, ωστόσο βρίσκει τον τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Μυρόσαβιτς. Βόνια έξω, ωραία κυκλοφορία τώρα από τον Ιάλισσο. Σούτ για τρεις, στο στόχο από τον Τίλιο. Και είναι το τρίτο ομαδικό για τον Ιάλισσο στο πρώτο δεκάλεπτο. Επανέφερε ο Διαγόρας, Γκίνος. Γκίνος δοκιμάζει για τρεις και βρίσκει στόχο ο Αλέξανδρος Γκίνος. Φτάνει τους 6 πόντους και κάνει το σκορ 14-7. Για τρίτη φορά στο παιχνίδι ο Διαγόρας συντηρεί μια διαφορά 7 πόντων. Με το πρώτο εύστοχο σουτ 3 πόντων για την ομάδα του Σεραφείμ Θεοδοσίου από τον Αλέξανδρο Γκίνο. Έρχεται η απάντηση από τον Ιάλισσο. Με τον Μπόζιτς να απαντά άμεσα για το 14-10. 2:55 ακόμη για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Δύσκολη προσπάθεια από τον Βόνια, ο οποίος ήταν άστοχος. Τώρα ο Γκίνος, ωραία πάσα, καταπληκτική κυκλοφορία. Εξαιρετικός ευνηδιασμός από τον Διαγόρα. Θα καθίσει στον πάγκο στη θέση του Παρικάκης. 1:17 ακόμη για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 16-14 στην τέντα. Ωραία προσπάθεια και έχουμε ισοπαλία στο παιχνίδι. Καλάθι από τον Τελώνη με τον Μυρόσαβιτς να οργανώνει αυτή την επίθεση για τους Κιανέρυθρους. Φίνει στον Ζόγλου και πάλι ο Μυρόσαβιτς. Πολύ ωραία συνεργασία. Καλάθι και φάουλ από τον Μυρόσαβιτς. Με τον Μπόζιτς να κατεβάζει για τον Ιάλισσο. Double team από τον Διαγόρα, ο οποίος έστησε παγίδα. Κατάφερε να περάσει η πάσα από τον Μπόζιτς. Ο Πίλιος για τον Μπόζιτς, η τρίπλα σούτ από μέση απόσταση στο στόχο. Ισοπαλία για ακόμη μία φορά. Νέα κατοχή για τον Διαγόρα με 12 δευτερόλεπτα. Γκίνος στην κορυφή. Κρατάει ο Γκίνος, σούτ εκτός ισορροπίας. Πολύ όμορφο το καλάθι από τον Αλέξανδρο Γκίνο. Αστόχησαν οι παίκτες του Ιάλισσου και τώρα ο Διαγόρας θέλει να τρέξει. Γκίνος πετυχαίνει το καλάθι, διψήφιος και ο Αλέξανδρος Γκίνος. Μάχη για το rebound βγάζει νικητή τον Μυρόσαβιτς. Πιέζει ψηλά ο Ιάλισσος, θέλει να κάνει δύσκολο το έργο των παικτών του Διαγόρα. Ο Γκίνος ωστόσο θα δείξει την κλάση του και πάλι στο συν 4 ο Γυραιός. Βανθήμου Τελώνης. Ωραία η κυκλοφορία και το καλάθι το οποίο έρχεται από τον Παπανθήμου. Ο Εμίρογλου πέρασε και πάλι στο παιχνίδι μετά από αρκετή ώρα. Άφησε στον Γκίνο. Γκίνος ένας με έναν με τον Τελώνη. Σουτ εκτός ισορροπίας και αυτό στο στόχο. Έκλεψαν οι παίκτες του Διαγόρα. Γκίνος, ωραία προσπάθεια από τον Γκίνο. Πάσα, έτοιμο καλάθι για τον Πεταβράκη. Παπανθήμου, Τελώνης. Απέναντί του ο Πεταβράκης. Ένας με έναν μέχρι μέσα ο Τελώνης.
Η μπάλα δεν θα του κάνει το κατήρι, ωστόσο ο Παπανθήμου με αυτό το tip έπειτα από το άστοχο σου του Τελώνη. 30-26 το σκορ. 8 λεπτά για το φινάλε του τρίτου δεκαλέτου. Τελώνης, ωραία πάσα, εξαιρετική πάσα για τον Μπόζιτ. Ετοιμάζεται ο Παρικάκης, ο οποίος θα περάσει σε πολύ λίγο στο παιχνίδι. Τελώνης για το προσπέρασμα, το οποίο έρχεται. Πρώτο προσπέρασμα στο παιχνίδι για τον Ιάλισσο, με το εύστοχο σου τριών πόντων από τον Τελώνη. 31-30 προηγείται πλέον ο Ιάλισσος. Άμεση απάντηση από τον Πεταβράκη. 32-31, 6-53. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τον Ιάλισσο. Επανέφερε ο Μπόζης για τον Τελώνη. Βήμα πίσω του διατρής. Ο Τελώνης συνδέεται έξω από τα 6-75. Δεύτερο σερί τρίποντο. 33-34 προηγείται ο Ιάλισσος, ο οποίος έχει και την κατοχή με τον Μπόζιτς. Τελώνης στο φλότερ, είναι καυτός στο τρίτο δεκάλεπτο ο Τελώνης. 36-34, 5,5 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Τελώνης, ο οποίος έχει πάρει φωτιά σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους. Καρπέτης δεν έχει πάρει προσπάθειες, τώρα θα πάρει μία και θα δικαιωθεί. 38-34, αμυντικό rebound από τον Βόνια και τώρα ο Τελώνης. Ο Ιάλισσος, ο οποίος έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Τελώνης, ένα σου τριών πόντων και αυτό μέσα, με τον Παναγιώτη Τελώνη να μοιάζει ασταμάτητο. 41-34. Ο Καρπέτης, ο οποίος έχει δώσει λύση στον Ιάλισσο από τη στιγμή που πέρασε στο παιχνίδι. Τελώνης, ωραία πάσα για τον Μπόζης, καταπληκτικό στόπ από τον Λυκοπάντη. Και τώρα πάσα ευνηδιασμού για τον Εγκίνο, ο οποίος τελειώνει τη φάση για το 36-41. Ο Σμυρνής, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι, αφήνει για τον Τελώνη. Τελώνης παίρνει σκρίνα από τον Παπανθήμου. Παίζει ωραία το pick and roll, καλάθι και φάουλ από τον Παπανθήμου. 36-43. Τελώνης, ωραία από το κεντρικό διάδρομο. Περίτεχνη ενέργεια, δεν έρχεται το καλάθι. Rebound αμυντικό από τον Μυρόσαβιτς. Εξαιρετική πραγματικά η άμυνα από τον Τελώνη. Και ένα εύκολο lay-up για το συν 9 του Ιάλισσου. Για τον Μυρόσαβιτς, δεν ήταν καλή επιλογή του Μυρόσαβιτς. Στον ευνηδιασμό ο Ιάλισσος, Παπανθήμου. Εξαιρετική προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους. Τελώνης, Σμυρνής, προσποιείται, αποφεύγει τον Κίνο. Σουτ μέσα απόστασης, καλάθι, συν 12 για τον Ιάλισσο με τον Σμυρνή. Σουτ για 3 από τον Κίνο. Είναι άστοχο, μαζεύει ο Σμυρνής, θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Τελώνης με τον Κίνο, καλή άμυνα. Ωστόσο λάθος στη συνέχεια και αυτό το λάθος φέρνει δύο εύκολους πόντους από τον Παναγιώτη Τελώνη. Ο χρόνος λιγοστεύει. Σμυρνής βγάζει τον Καταβένη, σουτ για 3 από τις 45 μοίρες. Μεγάλο τρίποντο από τον Κωνσταντίνο Καταβένη. Συμπάλα στο σίδερο. Αμυντικό rebound από τον Βεργωτή. Πεταβράκης 3-1, Πεταβράκης πετυχαίνει καλάθι. Καταβαίνεις, ο Γκίνος απέναντί του. Σκρίνα από τον Παπανθήμου, ο οποίος βυθίζεται στο αντίπαλο καλάθι και βρίσκει ακόμη δύο εύκολους πόντους. Ο Παπανθήμου, που αν θες τη γνώμη μου, μετά τον Τελώνη είναι από τους πιο κομβικούς παράγοντες του μάτς. Έχει δώσει οντότητα μέσα στη ρακέτα. Έχει βοηθήσει και αμυντικά και επιθετικά. Τελώνης για 3. Ένα ακόμη από τον MVP της αναμέτρησης, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, τον game changer του match, αυτόν που άλλαξε όλη την εικόνα του Ιάλισσου στο δεύτερο ημίχρονο και τον οδηγεί σε μια νίκη πρωτιάς εδώ στην τέτα. 24 πόντοι από τον Παναγιώτη Τελώνη, 20 εξ αυτών στο δεύτερο ημίχρονο, με 4 πλέον τρίποντα ο γκάρ του Ιάλισσου, ενώ τώρα ο Κωνσταντίνος Καταβένης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Το παιχνίδι συν 23 πλέον για την ομάδα του Ρούλι Αλμπάνη. 42-65. Ο Γκίνος πετυχαίνει το δεύτερο του καλάθι στο δεύτερο μέρος. Ωραίες οι τρίπλες, καλή άμυνα ωστόσο από τον Παναγιώτη Τελώνη, ο οποίος εκτός από το να σκοράρει
και να πασάρει, βοηθάει αρκετά και στο αμυντικό κομμάτι. Καταβαίνεις για τρεις και αυτό μέσα. 44-68. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Μπορεί η διαφορά στο τέλος να μεγάλωσε αρκετά και θα μεγαλώσει, ναι, θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, καθώς ο Τσούβαλης θα πετύχει δύο ακόμη πόντους για τον Ιάλισσο. 45-70. Το 45-70 λοιπόν θα είναι το τελικό σκορ στην Τέντα. Ο Ιάλισσος είναι ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του εφηβικού πρωταθλήματος.